Μετά τις 11 η ώρα το πρωί, οι καβαλιώτες και οι καβαλιώτισσες άφησαν τα σπίτια τους και βγήκαν να περπατήσουν σε παραλιακούς δρόμους της Καβάλας. Άλλοι με τις οικογένειές τους και άλλοι με τα κατοικίδια τους βγήκαν για να ξεπιαστούν χωρίς όμως προκλητικές καταστάσεις. Στην παραλία της Καλαμίτσας τώρα κάποιοι αποφάσισαν να κολυμπήσουν, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που έπαιξαν ρακέτες. Μια χαρά περνάμε. Εδώ τη βγάζουμε από πέρσι. Σε στέκη για μικρούς αλλά και μεγάλους έχει μετατραπεί η παραλία της Καλαμίτσας. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 13 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί ήταν οι τολμηροί που βούτυξαν στη θάλασσα. Εγώ τον μπαμπά μου δεν τον σκότωσα. Φυσιολογικά πέθανε. Αυτοί που παίρνουν και κάνουν μπάνιο. Επικός η Μήτρυγη είναι. Πώς ήταν η θάλασσα? Είναι πάρα πολύ παγωμένη. Είναι κρύα ακόμα. Ναι, ναι, αλλά είναι υγεία. Ναι. Είμαστε στον καθαρό αέρα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μάλιστα. Έρχεστε από πέρσι εδώ και εσείς? Ναι, ναι, ναι. Συχνά, συχνά. Ναι, ναι. Ήτανε μια διέξοδος για εσάς αυτό? Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς τι να κάνουμε. Αν και εγώ έχω μαγαζί και είμαι ανοιχτή. Αλλά εδώ νομίζω ότι προστατεύομαι. Τι επιχείρηση έχετε, αν επιτρέπετε? Κομωτήριο. Κομωτήριο. Ναι. Σας είχαν κλειστά για αρκετό διάστημα. Ναι, ναι, αρκετό καιρό. Ναι, ναι, ναι. Ανοίξαμε μετά τα Χριστούγεννα, 18 Ιανουαρίου. Έξαμε αυτό το σημείο γιατί είμαστε εδώ, μένουμε και είναι πολύ ωραίο μέρος. Και να είμαστε απομακρυσμένοι και λίγο να ψυχαγωγούμαστε. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Η θερμοκρασία έχει ανέβει και πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι και είναι δικαιολογημένο. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ο κόσμος τόσο χειρότερα δεν μπορεί να μείνει. Ναι. Μάλιστα, δεν είσαι από τους τολμηρούς που θα επιχειρήσουν και βουτιά? Για βουτιά όχι ακόμη. Εντάξει, μπαίνω νωρίς, αλλά όχι τόσο νωρίς. Ναι, Πρωτομαγιά, κάπου προς τα εκεί. Θα εξαρτηθεί από τον καιρό. Αν είναι πολύ ζεστός και κρατήσει 10 μέρες, εντάξει. Είμαι από αυτούς που μου αρέσει να μπαίνω νωρίς στη θάλασσα. Από τους πρώτους και από τους τελευταίους που σταματάμε. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει αισθητά και πλέον ο κόσμος με δυσκολία μπορεί να παραμείνει στο σπίτι. Όλοι παρέα εδώ. Βέβαια. Όλοι γνωριζόμαστε, μια οικογένεια είμαστε. Την τάση του κόσμου πώς τη βλέπετε πλέον? Έχει... Κουράστηκε ο κόσμος. Και ο σύντροφος Καρδαλιάς καλά θα κάνει να αναθεωρήσουν, γιατί γίνανε πάρα πολλά λάθη. Ένα χρόνο ανοίγουν, κλείνουν καραντίνες το ένα το άλλο κτλ. Το αποτέλεσμα μηδέν ιστοπηλίκων. Κάτι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, θα μπορεί να λειτουργεί η αγορά με μέτρα, με προφύλαξη, να ανοίξουν οι καφετέρειες. Γιατί τώρα βλέπω τον κόσμο συγκεντρώνεται έξω από τις καφετέρειες. 10-10, ούτε αποστάσεις ούτε τίποτα. Κάθονται κάτω από ένα υπόστιγο με ένα ποτήρι στο χέρι. Ας ανοίξουν οι καφετέρειες, να μοιραστεί ο κόσμος, να κρατήσουν οι αποστάσεις. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Το παρακάνανε. Βρήκατε στη θάλασσα. Η θερμοκρασία έχει ανέβει. Το νερό της θάλασσας όμως είναι σταθερό στους 12 βαθμούς αυτή την περίοδο. Για μας είναι μια συνήθεια, επομένως άνετα μπορούμε να κολυμπήσουμε όλο αυτό το διάστημα. Πώς βλέπετε την τάση του κόσμου, έχει κουραστεί? Νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο αυτό. Σίγουρα έχει κουραστεί όλος ο κόσμος και βέβαια το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις τους, έτσι. Δεν μπορεί πλέον άλλο να πάει. Πρέπει ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του, πρέπει να λειτουργήσουν με υγειονομικά πρωτόκολλα όπως τα έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές οι θύνοντες, οι λοιμοξιολόγοι, και έτσι να πάμε μπροστά και σαν οικονομία, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε όλοι εδώ πέρα. Οι περισσότεροι μάλιστα ζητούν να ανοίξουν και πάλι τα καταστήματα εστίασης. Πάντως αυτή την εικόνα αναρωτιέται κάποιος γιατί δεν ανοίγουν τα μαγαζιά, αφού ο κόσμος πλέον δεν αντέχει άλλο μέσα και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά και τα μαγαζιά. Εντάξει, να πάρουν μέτρα. Έναν πελάτη, ας πούμε, άμα πάει να αγοράζει ρούχα ή παπούτσια, κάθε πότε θα αγοράζουμε ρούχα και παπούτσια. Βεβαίως πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά, βέβαια. Και βέβαια, εγώ εδώ, σαν γιατρός και εγώ γιατρός, 40 χρόνια ήμουν. Εδώ δεν κινδυνεύει κανείς. Καθαρό περιβάλλον, καθαρός ήλιος. Και από επιστήμονες λένε, εδώ δεν θα βρεις βάιρος, ποτέ. Είναι παράλογο, διότι από τη στιγμή που όλος ο κόσμος βγαίνει και βρίσκει έναν τρόπο να συναντιέται, θα μπορούσε να βρεθεί και εκεί ένας τρόπος. Μέστο με μια απόσταση να βγαίνουν και ο κόσμος να ψυχαγωγείται, αλλά και τα μαγαζιά να δουλεύουν. Το πρόβλημα είναι τα μαγαζιά, που ειδικά η εστίαση βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση για μένα. Είναι κρίμα για όλα φυσικά που συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Λοιπόν, σήμερα έχετε καφεδάκι, τι ήρθατε να κάνετε? Όχι, εντάξει, κάθε μέρα εδώ είμαστε. Είναι ένας χώρος, ας πούμε, πολύ υγιεινός.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από ιούς και από αυτά τα πράγματα. Αποστάσεις τηρούμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.